βρίσκεται στην επίθεση. Ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους και να που ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς στο... με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, ο Αβραάμ Σιμεωνίδης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη. Ένα μοναδικό ξεκίνημα, τουλάχιστον για το Εγάλο, εδώ στην πρώτη επίθεσή του. Από τα δεξιά ο Φλωρός γύρισε την μπάλα, ο Νικολόπουλος απέτυχε, αλλά καραδοκούσε εκεί ο Αβραάμ Σιμεωνίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Διονύση Χιώτη. ΑΕΚ Εγάλεο 0-1 με τη συμπλήρωση ενός λεπτού. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό και εμείς πήγαμε πάρα πολύ δυνατά. Ευνηδιάσαμε την ομάδα της ΑΕΚ δύο φορές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το υπέρμασκο για το ημίχρονο. Η σέντρα χαμηλά. Εκεί βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μεϊδάνης, αλλά καθυστέρησε ο Ζαγοράκης. Ο Σιντιμπέ στην επέμβαση. Η προβολή ο Ναλιτζής ισοφαρίζει. Ο Νικολόπουλος με το κεφάλι ψάχνει τον Αγρίτη. Το σουτ στην κίνηση, φοβερό γκολ. 1-2, εκπληκτικό γκολ από τον Αγρίτη. Να το Εγάλεο που και πάλι παίρνει κεφάλι στο σκορ. Έχω μόνο καλά λόγια να πω για την ομάδα μου. Φέραμε αρκετές φορές σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ, που πιστεύω ότι και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή περνάει μια δύσκολη φάση. Και εύχομαι το καλύτερο δυνατό για αυτήν. Κάνει κίνηση στα αριστερά ο Κασάπης, εκεί πήγε η μπάλα. Κασάπης του φέρνει. Εδώ υπάρχει προβολή, ο Δούρος δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Μιχάλης Κασάπης από την προβολή του Παπουτσί, βέβαια υπάρχει φάουλ από τον Παπουτσί, καθώς δεν βρήκε μπάλα παρά μόνο τα πόδια του Μιχάλη Κασάπη. Ναλιτζής εκτελεί 2-2. Ο Γεωργάτος που γυρίζει, ο Ναλιτζής, μεγάλη επέμβαση από τον Σίτιμπε. Εγάλο, ο οποίος παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατός και καλός στο δεύτερο μήχρονο. Είχαμε, θα έλεγα, τις ευκαιρίες τρεις που μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πούμε και ότι ο Γάλεο εκεί τελευταίο 3-4 λεπτά από πριν το τέλος είχε μια ευκαιρία πάρα πολύ καλή που μπορούσε να εισεμφαρίσει. Ο Σκοπελίτης που κερδίζει την μπάλα από τον Ζαγοράκη και τώρα επιχειρεί το σούτ, είναι καλό σούτ. Ο Χιώτης ασταθώς με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα πριν προλάβει εκεί να υποφεληθεί. Ο Χλωρός είναι, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή συνάντησης του κυρίου Δούρου. Επειδή τράβηξε τον Χιώτη στην προσπάθειά του να σηκωθεί, η δεύτερη κάρτα για να μπορέσει να πετύχει τον γκολ που θα της δώσει το προβάδισμα. Γεωργάτος, νέα σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα από τον Δημήτρη Ναλιτζή. Χατ-τρικ από τον Δημήτρη Ναλιτζή. Το Εγάλεο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και το είδαμε ότι μέχρι το 90 και παρότι είχε 10 παίκτες, είχε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσε να βάλει και να μας σοφαρίσει. Είναι η ώρα της αλλαγής. Είναι η ώρα της αλλαγής με τον Ντέμι Νικολαίδη να περνά στο παιχνίδι στο 60. Με τον Αλιτζή, ο οποίος εδώ βρίσκεται και πάλι στην περιοχή, ο Νικολαίδης η μπάλα περνά εκτός. Ο Άγκα που θέλει να γυρίσει ο Γεωργάτος εκεί, δεν του το επιτρέπει ο Αγρίτης που σκάβει για τον Παπουτσί. Ευκαιρία εδώ για το Εγάλεο, ο Παπουτσής καθυστερεί. Πλασάρει και η μπάλα περνά μόλις out.